Και εγώ δεν ήμουν μέλος της Επιτροπής, αλλά όπως πιστεύω εκατομμύρια Έλληνες, παρακολουθούσαμε σχεδόν καθημερινά τι γινόταν σε αυτή την Επιτροπή. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι και εγώ είμαι ενήμερος, σαν να ήμουν παρόν. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, γιατί άκουσα με πολύ έμφαση ότι η διαπλοκή που είναι υπαρκτή ευθύνεται η Αυγή, το κτίριο της Κουμουντούρου και γενικά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να θυμίσω ότι χρειάστηκε μία εβδομάδα όταν ακούστηκε για το Σταθάκι ότι έχει 33 ακίνητα και γέλαγε μετά κάθε πικραμένος όταν έφερε 26 ευρώ έμφια για αυτά τα 33 ακίνητα που είχε δημοσιεύσει η εφημερίδα Τα Νέα και προφανώς ήταν αστείο πράγμα. Θέλω ακόμα να θυμίσω ότι γονατιστός ο κύριος Παπαχρήστος, αυτός ο τσαμπουκάς δημοσιογράφος, ζήτησε συγγνώμη όταν έμπλεξε τον Παπά και τον Σπίριτζη ότι κερδίζανε 50.000 από το προεκλογικό του κέντρο στη Συγκρού και ανασκεύασε. Βέβαια, οι καταγγελίες γινόσαν ολοσέλιδα. Δεν ακούγομαι? Οι καταγγελίες γινόσαν ολοσέλιδα και οι διαψεύσεις μονόστιλο. Θέλω ακόμα να θυμίσω ότι η κυρία Παναγιωταρέα ζήτησε επίσης συγγνώμη. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι ο κύριος Βασίλης Οχιώτης ζήτησε επίσης συγγνώμη από τον Πρωθυπουργό και έχασε τη θέση του όταν το νοικιασμένο σπίτι του Πρωθυπουργού βρέθηκε να είναι πληστηριασμένο και μάλιστα να έχει αυτοκτονήσει αυτός που το είχε δώσει. Και το φοβερότερο, γιατί θα μπορούσα να μιλάω μέχρι το πρωί για το πώς παραποιείται η αλήθεια και πώς παραποιείται και εδώ μέσα η αλήθεια από κάποιους, όχι από όλους. Όταν επί ένα μήνα τρεις ενεργεία υπουργοί ήταν εξαμελίας δολοφόνοι. Μιλάω για το δυστύχημα της Έγινας. Κατάντια, όχι μόνο της δημοσιογραφίας, αλλά και ενός μεγάλου κομματιού της αντιπολίτευσης. Εν δυνάμει δολοφόνοι επί ένα μήνα εξαμελίας. Κλείνω αυτή την παρένθεση και θέλω να πάω να δω αν είμαστε ίδιοι όλοι με όλους. Ακούω πολύ συχνά και εγώ από πολίτες. Δεν κάνατε τίποτα, λέει, δεν κλείσατε κανένα φυλακή. Απάντηση. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ανδρέας ο Μαρτίνης, ο παντοδύναμος Μαρτίνης, που ποιος τόλμαγε και τον ακούμπαγε, έμενε χωρίς δουλειά για χρόνια, ρωτήστε τον Γιάννη τον Τάσκα, που έκανε να βρει δουλειά 18 χρόνια. Είναι προφυλακισμένος και είναι και άλλοι προφυλακισμένοι και μάλιστα έχει αρχίσει να κελαϊδάει, έχει αρχίσει να μιλάει ο Μαρτίνης για το τι ακριβώς συνέβαινε, ποιοι υπουργοί και πώς εξυπηρετούνται εκείνη την εποχή και τι ακριβώς ψηφίζανε. Θέλω να θυμίσω ακόμα ότι ο Λιακουνάκος, ο φίλος του Ψυχάρη, που κάναν αγώνα για τα F-16, για όσους θυμούνται και έχουν καλή ανάμνηση, είναι με βραχιολάκι, καλά κάνει και είναι με βραχιολάκι και δεν τον έχουμε μέσα, και ο Σονούπο θα γίνει η δίκη του. Θέλω ακόμα να θυμίσω ότι ο Μακαρίτης ο Βιεννόπουλος, που τον κυνήγαγε για ένα ολόκληρο κράτος, επί χρόνια και δεν μπορούσε να κουνηθεί φίλο, ξυλώθηκε από τη ΜΙΚ. Όλοι τους συνεργάτες έχουν ένταλμα σύλληψης, Μπουλούτας, Φόρος, να μην τα πω τώρα τα ονόματα, δεν έχει νόημα. Κάπως τριμώχτηκε και ήξερε ότι και γι' αυτόν το πουλόβερ έχει αρχίσει να ξυλώνεται. Και θέλω να θυμίσω ακόμα ότι ο παντοδύναμος Ψυχάρης, αυτός που δεν έφτιαχνε μόνο τις συνθέσεις στη Β' στην πρώτη Αθήνας, που δεν έφτιαχνε τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, που ανεβοκατέβασε υπουργούς, είναι υπόδικος. Δεν είμαστε ίδιοι. Η δίκη για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο που θα λογοδοτήσουν πάρα πολύ είναι επιθύρες. Δεν παραγράφηκε το σκάνδαλο της Siemens. Θέλω να θυμίσω μόνο για το σκάνδαλο της Siemens ότι ο Σίκατσεκ και ο ίδιος ο Χριστοφοράκος έχουν καταθέσει ονόματα Ελλήνων πολιτικών. Γι' αυτό λέω μπω ζω σε άλλη χώρα. Με αυτό που ακούω εδώ μέσα. Πρώτη φορά έρχομαι. Ελλήνων πολιτικών και είναι δεκάδες τα ονόματα που έχουν κατατεθεί και δεν τα έχουμε μάθει ακόμα. Που τους δωροδοκούσε ο Χριστοφοράκος με το Σίκατσι. Τα λέω αυτά και θα μπορούσα να πω και άλλα πολλά, γιατί είναι πραγματικά σαν να ζω σε άλλη χώρα. Θέλω επίσης μια εξήγηση. Τι θα πει ένδειξη ισχυρή και τι θα πει χειροπιαστή απόδειξη. Είναι άλλο πράγμα να σε δω με ένα πιστόλι και να σκοτώνεις κάποιον και να σε έχουν δει 30 άνθρωποι. Αυτό είναι ισχυρή απόδειξη και άλλο ένδειξη. Ο Μπερνίτσας, για παράδειγμα, ένας δικηγόρος, ο οποίος βρέθηκε με offshore στα Panama Papers, είναι ο άνθρωπος που τα 2 δις της Siemens τα έφτασε στα 150 εκατομμύρια. Είναι ο άνθρωπος που είχε ακολουθήσει τον τότε πρωθυπουργό,
για επενδύσεις στις αραβικές χώρες. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που είχε μπερδευτεί στις αποκρατικοποιήσεις. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που είχε σχέση με το ΣΥΦΟΡΑ. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Καλογίου Αθηνών, όπου ο αδερφός του κυρίου Πρωθυπουργού ήταν πρόεδρος. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν μέλος του Διοικητικού Συμπτώσεις, που ήταν μέλος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, που επίσης πρόεδρος ήταν ο αδερφός του τότε Πρωθυπουργού. Αυτό όμως δεν ενοχοποιεί σε καμιά περίπτωση. Είναι ισχυρή ένδειξη, είναι πολλαπλές συμπτώσεις. Μάλιστα την offshore του στα Panama Papers την έφτιαξε ο Μεταξάς, ο άνθρωπος που έφτιαξε τις offshore του Άκη. Επίσης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος το 2011, όταν ήταν υπουργός οικονομικών, με το πρόσχημα ότι για τη σταθεροποίηση των πρατζών, έβαλε 100 εκατομμύρια στην πρώτο μπάνκ του Λαβρεντιάδη. Ξέρετε ότι ο Λαβρεντιάδης είναι μανί και στη βλάβη έξω, αλλά καμιά σταρανταριά είναι ήδη προφυλακισμένη. Τότε λοιπόν, κάποιοι επιθεωρητές της Τράπεζας της Ελλάδος έλεγαν με σαφήνεια, με γραμμένα, μη δίνεται, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αξιόπιστος να πάρει αυτή την τράπεζα. Ο Προβόπουλος, ωστόσο, δεν τον άκουσε. Ο Βενιζέλος, υπουργός οικονομικών, πίεζε, δεν ξέρω. Ξέρω πάντως ότι στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο της πρώτο μπάνκ ήταν ο κύριος Μπακατσέλος, αδερφός της γυναίκας του. Ξέρω ακόμα ότι το 26% της πρώτο μπάνκ το κατήχε η κυρία Φράγκου, εφοπλιστίνα που στις επιχειρήσεις της οποίας δούλευε τότε ο γιος του Προβόπουλου, και πάει λέγοντας. Μήπως η λέξη διαπλοκή, λέω, είναι στο μυαλό μας? Μήπως δεν υπήρξε ποτέ, όπως λένε οι στυλοβάτες του συστήματος? Και θα ξεκινήσω από πολύ παλιά εγώ. Αλλάξαν χέρια με το χρηματιστήριο. Μήπως το θυμάται κανείς? Ξεχάσαμε? Θυμόσαστε που είχαν εγκαταλείψει όλοι τις δουλειές τους? Ποιος κυβέρναει αλήθεια τότε? Μήπως θυμόσαστε αργότερα το πάρτι στους Ολυμπιακούς Αγώνες που προϋπολογίστηκε για 5 δις και έφτασε 40? Ποιοι υπέγραφαν τότε? Μήπως θυμόσαστε τι γινόταν με τις τράπεζες? Πόσα τι πινακίου φακής πουλήθηκε η φοβερή και αξιόπιστη τράπεζα η Αγροτική? Μόνο το κτίριο στην Εδουάρδου Λο κάνει 1 δις. Και πουλήθηκε μόνο με 95 εκατομμύρια. Αυτά τι είναι? Μήπως η λέξη διαπλοκή είναι υπερβολή σε αυτή την αίθουσα εδώ μέσα? Πώς τα εξοπλιστικά, θέλετε να τα πιάσουμε από την αρχή? Τι ακριβώς γινόταν στα εξοπλιστικά? Είναι τιμή που σήμερα σε αυτή την κυβέρνηση η λέξη μίζα δεν υπάρχει στα εξοπλιστικά. Και να πω και κάτι, ο Άκης ήταν το εξυλαστήριο θύμα. Είναι πολλοί άλλοι. Τι θέλω να πω, γιατί θα μπορούσα να μιλάω μέχρι το πρωί και δεν θέλω να φάω χρόνο. Χρωστάτε αυτή τη στιγμή χειροπιαστά 400 εκατομμύρια, τα οποία να μας εξηγήσετε πότε και με ποιος τρόπο θα τα εξοφλήσετε. Αυτά τα έχει χρεωθεί ο Έλληνας πολίτης. Δεν τα έχετε χρεωθεί εσείς. Οι καναλάρχες, οι άνθρωποι που εδώ είστε στυλοβάτες τους, ανοιχτά φόρα παρτίδα τους στηρίζετε, χρωστάνε 1 δισεκατομμύριο, 300 εκατομμύρια. Πείτε μας, αυτά τα έχει χρεωθεί ο Έλληνας πολίτης. Και αν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, δεν φτάσαμε τυχαία. Ναι, η Αυγή, η Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ γελάμε. Τελειώνω και θέλω να πω το εξής. Φύγανε από τη χώρα, και πρέπει να το μάθει ο Έλληνας πολίτης, πάνω από 400 δις σε λίστες, στη Λαγκάρντ, στην Μπόγιαρτς. Πώς φεύγανε αυτά τα χρήματα? Ξαναλέω, είναι ιερή υποχρέωση. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι σε αυτή τη Βουλή, που δεν μπήκαμε για να πλουτίσουμε. Δεν κάνω ιατρείο εγώ στο Κολωνάκι να γνωμάω 10 βουλευτικές αποζημιώσεις. Ούτε έχω μαγαζάκι για να προωθήσω την πραγμάτια μου, όπως κάνουν πάρα πολλοί βουλευτές, και λυπάμαι και δικοί μας βουλευτές. Είμαι από αυτούς που στη συνταγματική αναθεώρηση θα υποστηρίξω με πολύ πάθος την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση του βουλευτή. Δεν τον έστειλε ο πολίτης εδώ για να πλουτίσει. Νόμιμα, την πραγμάτια του. Αυτή είναι η δουλειά μας. Όχι, κύριε. Η κανονικότητα θα μπει πάλι σε αυτή τη χώρα. Είναι στόχος ζωής για κάποιους, και θέλω όλοι εδώ να ξέρετε. Η διαπλοκή είναι εδώ, είναι δυνατή, είναι παρούσα και είναι αποφασισμένη. Θα χρειαστεί χρόνος, και τα 2 χρόνια οικονομικής ασφυξίας ήταν πολύ λίγα για τα τόσα πολλά που κάναμε. Συγχωρήστε μου την ένταση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Παπαχριστόπουλε.